και για την Ευρωβουλή ψηφίζουμε και για την κυβερνητική σταθερότητα και για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Η Ελιά είναι το πρώτο βήμα. Δεν είναι η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, είναι μόνο το πρώτο βήμα. Να τα βάλουμε με τη σειρά. Πολλοί λένε να πάρουν καταρχάς το μείζον που είναι η κυβερνητική σταθερότητα. Η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει, γιατί η χώρα έχει κάνει στροφή. Η προσπάθεια που το ΠΑΣΟΚ μόνο του ξεκίνησε έχει δικαιωθεί. Ας κάνουν καλά οι άλλοι που λέγαν άλλα, από τη Νέα Δημοκρατία ξεκινώντας και σε όποιους άλλους θέλετε να πάμε. Η δική μας προσπάθεια είναι που δικαιώνεται, αλλά έχει τεράστια σημασία να ενισχυθεί ο προοδευτικός πόλος της κυβέρνησης. Επειδή πολλοί αυτά νομίζουν πως είναι λόγια, θέλω να πω πολύ απλά μερικά πράγματα. Το ελληνικό γάλα πέτυχε μια περήφανη νίκη. Η πρώτη κατοικία προστατεύεται. Οι αποκρατικοποιήσεις πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια περνάνε από τη Βουλή. Το ένσημο, η ασφαλιστική εισφορά μειώνεται με αποτέλεσμα να υπάρχουν ευχάριστες εξελίξεις, να αναμένονται μάλλον ευχάριστες εξελίξεις στην αγορά εργασίας και υπάρχουν επίσης και τα προγράμματα απασχόλησης των ανέργων. Όλα αυτά είναι μερικές μόνο από τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ. Έχει ονοματεπώνυμο και σφραγίδα ο προοδευτικός πόλος στη νέα κυβέρνηση συνεργασίας. Και στον αστερισμό των κυβερνήσεων συνεργασίας, από ό,τι δείχνουν όλα τα δεδομένα, θα μείνουμε πολλά χρόνια και πρέπει να μείνουμε πολλά χρόνια, γιατί η κρίση υπήρξε βαθιά. Δεν υπάρχει κόμμα το οποίο θα έχει ένα προβάδισμα για να δείξει ότι μετά αύριο μπορεί να κυβερνήσει. Βλέπετε ότι η πόλωση της Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ κινείται πολύ χαμηλά, στο 20-21%. Και αν κάνει κανείς και κάποιες αναγωγές από τις προηγούμενες εκλογές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε 13 αμυγή ψηφοδέλτια, βλέπετε οι επιδόσεις δεν είναι καθόλου ζηλευτές. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία παράσταση επόμενου βήματος που θα μας οδηγήσει σε μια άλλη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε τον προοδευτικό πόλο της κυβέρνησης. Όσοι παθαίνουν αλλεργία με τους Μπαλτάκους πρέπει να ψηφίσουν Πασόκ και Ελιά την Κυριακή. Πολλοί λένε, εμείς δεν έχουμε διάθεση να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε την κυβέρνηση, αν αποδοκιμαστούμε. Κάνουμε κάτι συγκεκριμένο εδώ και 2 χρόνια. Το έχω πει και το επαναλαμβάνω καθαρά. Δεν μπορεί να αποδοκιμαζόμαστε από τους πολίτες και εμείς να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό ζητάμε τη στήριξή τους. Εάν συμφωνούν, καλώς. Αν δεν συμφωνούν, θα πάρουμε και εμείς τις αποφάσεις μας. Πολλοί λένε, μα είναι ευρωεκλογές. Μα είναι ευρωεκλογές, ότι είναι ένας επιπλέον λόγος να ψηφίσουν όλοι οι Ελιά και η Δημοκρατική Παράταξη. Είναι η μόνη ψήφος που πηγαίνει κατευθείαν στην ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών, πηγαίνει κατευθείαν στην Προεδρία του Μάρτιν Σούλτς, που είναι ελπίδα για την Ευρώπη, ανάσα για την Ελλάδα. Αν υπάρχει μια πιθανότητα να μετακινηθούν τα προγράμματα από τις πολιτικές λιτότητες που έχουν κυριαρχήσει 10 χρόνια τώρα στην Ευρώπη, είναι να έχουμε στο τιμόνι της Ευρώπης τον Μάρτιν Σούλτς. Όλα τα άλλα είναι για να περνάει η ώρα. Αν αποδοκιμαστεί το ΠΑΣΟΚ, η Ελιά, υπάρχει και σκέψη αποχώρηση από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα αποχώρηση. Να αποχωρήσουμε από πού. Δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ανασυγκρότησης κεντροαριστεράς, σίγουρα η Ελιά δεν είχε την εξέλιξη που εμείς θέλαμε. Εμείς θέλαμε να υπάρχει ανταπόκριση, απόκριση από όλες τις δυνάμεις που συγκροτούν και συνθέτουν αυτό το χώρο. Αλλά η πατρίδα έχει ανάγκη να ξαναυπάρξει μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Οι πρόσφατες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δείξαν αυτό που δείχνουν οι εκλογές και στα σωματεία, τα συνδικάτα και τα επιμελητήρια. Ότι είναι κυρίαρχο ρεύμα η μεγάλη δημοκρατική παράταξη και πρέπει να βρει τρόπο να επανασυντεθεί. Όλα τα ζητήματα πρέπει να μπουν στο τραπέζι, όλα. Όλα. Τα πάντα και το εννοώ. Να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τα πάντα πρέπει να μπουν στο τραπέζι, αλλά πρέπει αυτό το βήμα να γίνει με όρους που θα τους ελέγχουμε εμείς, όχι εμείς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σήμερα, οι 5 ελέγχοι, δεν εννοώ αυτό. Εμείς, ο κόσμος εννοώ της δημοκρατικής παράταξης. Ούτε τα συμφέροντα, ούτε τα κανάλια θα μας επιβάλλουν λύσεις. Πρέπει το αποτέλεσμα της Κυριακής να μας επιτρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες και στην Ευρώπη και στην κυβέρνηση για πιο προοδευτικές λύσεις και στην ανασυγκρότηση του χώρου της κεντροαριστεράς. Εμείς επιδιώκουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν θέλετε, ένας πύχης εύλογος είναι πρώτα απ' όλα το αποτέλεσμα του Ιουνίου του 2012. Γιατί να μην επιδιώξουμε το ίδιο αποτέλεσμα, δεν καταλαβαίνω. Όταν ζητάμε να μην μας αν μας επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν οι πολίτες αυτό που κάνουμε, ότι ολοκληρώνουμε δηλαδή τη δική μας προσπάθεια και με συνέπεια είμαστε ο προοδευτικός πόλος της κυβέρνησης, γιατί να μην επιδιώξουμε τουλάχιστον να ψηφιστούμε από όσους πολίτες μας ψήφισαν και τον Ιούνιο του 2012. Γιατί πρέπει να σας πω
ότι πρώτα απ' όλα, εμείς απευθυνόμαστε φυσικά σε όλους τους πολίτες, αλλά πρέπει να σας πω ότι πρώτα απ' όλα απευθυνόμαστε σε αυτούς που μας ψήφισαν τον Ιούνιο του 12. Τη δική τους εντολή υλοποιούμε μέσα στη Βουλή. Η δική τους εντολή ήταν ευρώ, πλεώνασμα, έξοδος στις αγορές, έξοδος από την κρίση σταδιακά. Αυτή την εντολή είχαμε τον Ιούνιο του 12. Και για να μιλήσουμε και λίγο τοπικά, νομίζω ότι αυτή ήταν και η δέσμευσή μου στην πλατεία της Κουζάνης και της Τουλεμαΐδας. Δεν τάξαμε ούτε λαγούσε με πετραχίλια, ούτε λύση των προβλημάτων την επόμενη μέρα. Είπαμε, δίνουμε την υπέρτατη μάχη για το ευρώ, δίνουμε τη μάχη για την ολοκλήρωση του προγράμματος που εμείς ξεκινήσαμε και τίποτα περισσότερο. Κάναμε μια πολύ καθαρή εξήγηση και αυτή την εντολή κουβαλάμε. Προφανώς και ζητάμε πρώτα απ' όλα τους 15.000 που ψήφισαν στον νομό Κουζάνης να ξαναψηφίσουν. Δεύτερον, απευθυνόμαστε σε όλους τους παλιούς μας συντρόφους που πίστεψαν ότι υπάρχουν άλλες λύσεις και έκαναν άλλες επιλογές τα τελευταία χρόνια και δεν δικαιώνονται. Δεν δικαιώνονται. Πρέπει όλοι να ξαναγυρίσουν στην παράδειξη. Δες και τις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στον τόπο μας. Όσοι φύγαν από την παράδειξη και κάναν άλλες επιλογές, δεν δικαιώθηκαν.